πολλοί λένε ότι κάποιοι καλεσμένοι δεν πρέπει να εμφανίζονται στην τηλεόραση. Λοιπόν, εμένα. Ποιος το αποφασίζει αυτό? Ναι, δεν ξέρω ποιος μπορεί να το αποφασίσει αυτό. Νομίζω ήταν και μια συζήτηση που είχα κάνει τότε δημοσίως με τον Γιώργο Τολιάγκα όταν είχα φέρει τον Φαΐλο Κρανιδιώτη. Το Φαΐλο Κρανιδιώτη. Νομίζω τον ανέφερε και αυτόν ο Αντώνης χθες. Ναι. Κάτι που επανέλαβε και την Τρίτη μέσα από το πρωινό. Εγώ έλεγα ότι έχουμε μεγάλη ευθύνη. Ωραία. Επειδή όλοι θέλουμε να κάνουμε νούμερα τηλεθέασης και πιο τσιμπημένα θα πούμε τις απόψεις μας και πιο θέατρο θα παίξουμε λίγο στη τηλεόραση και πιο ακραίους καλεσμένους θα φωνάξουμε, αλλά υπάρχει και ένα όριο. Δηλαδή, ο Σφακιανάκης κάνει νούμερα τηλεθέασης, το ξέρουμε όλοι. Εάν δεν κάνει και μια φορά ο Γρηγόρης που πάει πολύ καλά και πάει και καλύτερα από την απέναντι κοπή φέτος, τι θα πάθει δηλαδή. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επιμένει στην άποψή του ότι όλοι έχουν θέση στην τηλεόραση και ο κόσμος είναι εκείνος που πρέπει να τους κρίνει για όσα λένε ή κάνουν. Όσο κάνω εκπομπή στην τηλεόραση, θα πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να μιλήσουν σε μια δημοκρατική χώρα. Και οι τηλεθέατες έχουν όλη την εξυπνάδα πια. Είναι πάρα πολύ έξυπνοι άνθρωποι. Σωστό. Νομίζω ότι πρέπει να σκέφτεσαι κάπως διαφορετικά για να μην το πιστεύεις αυτό. Να αποφασίσουν αν αυτά που λέει ένας καλεσμένος είναι σωστά ή όχι. Το να αρχίσω να λέω, αυτός δεν θα βγει στην τηλεόραση. Γιατί αυτά που θα πει δεν είναι καλά. Αυτός δεν θα βγει στην τηλεόραση γιατί αυτά που λέει δεν μου αρέσουν. Αυτός δεν θα βγει στην τηλεόραση γιατί είναι ακραία αυτά που λέει. Νομίζω ότι καμιά φορά αρχίζω να γίνομαι λίγο πιο από αυτό που δεν πρέπει να γίνω. Διότι δεν θα κρίνω εγώ ποιος θα πει τι, αλλά θα κρίνει ο κόσμος αν αυτά που λέω είναι σωστά ή όχι. Θα βγάζουμε στην τηλεόραση μόνο αυτούς που μας αρέσουν αυτά που λέμε? Θα βγάζουμε μόνο στην τηλεόραση αυτούς που δεν έχουν ακραίες συμπεριφορές? Okay. Δεν ξέρω πάντως αν μπει η ιστορία της λογοκρισίας από κάποιους υπευθύνους για το ποιος πρέπει να βγει σε μια εκπομπή και ποιος δεν πρέπει να βγει σε μια εκπομπή, τώρα τότε κάτι. Και ζήτησε και από το κανάλι να λάβει θέση. Και από ανθρώπους του καναλιού. Εντάξει, τώρα ο καθένας ό,τι νομίζει και ό,τι πιστεύει. Και δικαίωμά του είναι να ζητήσει ο καθένας ό,τι θέλει και καλά κάνει και λέει την άποψή του. Ποιο είναι το συμπέρασμα αυτής της νέας κόντρας? Δεν θα μπορούσε να την αποτυπώσει καλύτερα ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Εν κατακλείδη να πω ότι για άλλη μια φορά συμφωνήσαμε ότι διαφωνήσαμε. Και ότι συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Αλλά ξαναλέω με το σκετσάκι, Αντώνη και Γιάννη, γέλασα πάρα πολύ. Να είστε καλά που μας κάνετε και περνάμε τόσο ωραία.